Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Σημαντική αδυναμία να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο και τις τράπεζες εμφανίζει πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή, σύμφωνα με έρευνα που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Βάσει της ίδιας έρευνας, 2 στους 3 επιχειρηματίες οφείλουν σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία και ακολουθούν σε ποσοστό 58% οι οφειλές προς τράπεζες και funds. Και όλα αυτά ενώ το οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται εν ώψη του χειμώνα δεν είναι καθόλου ευνοϊκό. Οφειλές σε δημόσιους ιδιωτικούς φορείς εμφανίζεται το 87% των επιχειρήσεων αυτή την περίοδο. Μεγάλο αγκάθι για τη συντριπτική πλειονότητα αποτελούν τόσο τα επιτόκια και οι προσαυξήσεις, όσο και αριθμός των δόσεων αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πραγματικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και δεν είναι μόνο τα φορολογικά βάρη, είναι όλα τα προβλήματα που έχουν το επιχειρήν, οι επιχειρήσεις. Και σύν ότι τώρα έχουμε και τις καταστροφές στη Θεσσαλία και σίγουρα θα έχουμε αυτά όλα που θα συμβούν εκεί πάνω, δηλαδή γιατί από ό,τι είπαν και οι εξαγγελίες που έχουν γίνει, τα χρήματα που ήταν να δοθούν στους πολίτες θα πάνε για να ανακουφίσουν τους πληγέντες. Για τον λόγο αυτό οι επιχειρηματίες περιμένουν από την κυβέρνηση μέτρα στήριξης για τη ρύθμιση των οφειλών τους και πιο συγκεκριμένα μεγάλο κούρεμα οφειλών δημοσίου σε ποσοστό 43%, περισσότερες δέσεις το 23% και επιδότηση ενοικίου το 14%. Αυτό είναι πάγιο αίτημα ότι πρέπει να υπάρξει το κούρεμα χρεών. Δηλαδή, αλλά ποια κυβέρνηση θα μας ακούσει? Και ειδικά η κυβέρνηση 41% είναι πολύ δύσκολο να μας ακούσει, γιατί νομίζουν ότι όλα γίνονται καλά. Από τις επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, μόνο το 15% θα καταφέρει να ανταπεξέλθει το επόμενο διάστημα στις υποχρεώσεις τους με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, ενώ το 17% επιθυμεί περισσότερες δόσεις. Το υπόλοιπο 67% αδυνατεί να καλύψει τις οφειλές του και από αυτούς το 37% ζητά επαναδιαπραγμάτευση, ενώ ακόμα χειρότερα 1 στους 4 αδυνατεί να ανταπεξέλθει ακόμα και αν γίνει κούρεμα στην οφειλή. Το φορολογικό σύστημα όπως είναι δομημένο στην Ελλάδα είναι αυτό που είναι θηλιά στο λαιμό του ελεύθερου επαγγελματία, του επαγγελματία, του βιοτέχνη και του εμπόρου. Πολλές επιχειρήσεις επίσης που είχαν δοσοληψίες με αντίστοιχες της Θεσσαλίας έχουν υποστεί οικονομική καταστροφή. Περίμεναν να εισπράξουν χρήματα από τις επιχειρηματίες που τώρα όμως αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Είναι λογικό αυτό να γίνει, γιατί και ακόμα και εγώ σαν επιχειρηματής, αν είχα ένα κατάστημα και είχα μια δοσοληψία με κάποιον επιχειρηματία συνάδελφο της Λάρισας, τη στιγμή που είχε καταστραφεί ο άνθρωπος, θα έβαλα λίγο νερό στο κρασί μου, θα έκανα πιο πίσω, να τα πάρω λίγο αργότερα. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα και στη δική μου επιβίωση. Και είναι και το άλλο ότι όλα τα εμπορεύματα που διακινούνται από την περιοχή αυτή ή και από άλλες περιοχές, που πιο πάνω που περνούσαν μέσα από την Εθνική Οδό και όλα αυτά, θα έχουν αυξημένο κόστος μετακίνησης. Αναπάντητα τα ερωτηματικά για το θάνατο της 20χρονης φοιτήτριας στο νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από λιγοήμερη νοσηλεία με συμπτώματα αμυγδαλίτιδας. Τις εξελίξεις παρακολουθεί ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης. Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας διέταξε προκατακτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο Κώστας Γκελντής έχει το ρεπορτάζ, θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για μια τραγωδία. Για μια τραγωδία που δεν έχει τέλος. Γι' αυτό λοιπόν προκταρτική έρευνα διέταξε, να σου πω, η εισαγγελία Ιωαννίνων για την διερεύνηση του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σχετικά με το θάνατο της κοπέλας, της 20χρονης φοιτήτριας από Τυχείο, που έχασε τη ζωή της τόσο νωρίς. Να σου πω, Έφη, ότι στην εισαγγελία κατατέθηκαν τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα που έκανε το αστυνομικό τμήμα των Ιωαννίνων αμέσως μετά το θάνατο της νεαρής κοπέλας από Τυχείο. Αποτέλεσμα ήταν εισαγγελική διαταγή για την προανακριτική. Να σου πω τώρα, Έφη, ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων το κλίμα είναι βαρύ, καθώς το περιστατικό είναι πρωτόγνωρο για το τοπικό νοσοκομείο και απαντήσεις που πρέπει να δοθούν είναι πάρα πολλές. Καθοριστικές σημασίας αναμένεται να είναι το πόρισμα από τη νεκροψία, νεκροτομή. Να σου πω ότι αυτό έγινε νωρίτερα σήμερα. Ναι. Έδειξε ότι η κοπέλα είχε επειώδης αμυγδαλίτιδα και χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει από την προανακριτική έρευνα που είναι σε εξέλιξη για το θάνατο της 20χρονης κοπέλας από Τυχείο, Έφη. Και βαρύ το κλίμα δεν είναι μόνο στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, Κώστα. Είναι
στον ιατρικό κόσμο, καθώς μιλάμε για τον θάνατο μιας 20χρονης κοπέλας που δεν είχε προβλήματα υγείας. Και αυτό βέβαια προβληματίζει το σύνολο του ιατρικού κόσμου. Έτσι ακριβώς, Εφη, γιατί θέλω να σου πω ότι στις εξετάσεις που έγιναν χθες στην κοπέλα δεν προέκυψε ότι είχε κάποιο ιστορικό ή κάποιο πρόβλημα υγείας και όλα δείχνουν, Εφη, μένει να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κάποια ιατρική παράληψη ή κάποιο ιατρικό λάθος που είχαμε που οδήγησε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα με την 20χρονη φοιτήτρια να φεύγει από τη ζωή και να βυθίσει στο πένθος στην οικογένειά της. Να σε ευχαριστήσω, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Αλλαγή σελίδας τώρα την Κυριακή για τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω της ψηφοφορίας των μελών και των φίλων για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του κόμματος. Τα μέτωπα που είναι ανοιχτά είναι πολλά και θα πρέπει να κερδιθεί το έδαφος που χάθηκε για την αντιπολίτευση, έτσι ώστε να μπορέσει να ασκήσει ουσιαστική κριτική στην κυβέρνηση. Όσοι πάντως επιθυμούν να γίνουν μέλη μπορούν να κάνουν και ηλεκτρονικά την αίτηση και να πάνε την Κυριακή να ψηφίσουν. Σημαντική ημέρα η Κυριακή για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι ψηφοφόροι του θα επιλέξουν τον νέο αρχηγό του κόμματος. Μεγάλο στοίχημα πανελλαδικά και τοπικά παραμένει η προσέλευση στην κάλπη. Το στοίχημα σίγουρα είναι να πάνε όσο περισσότερα μέλη να ψηφίσουν και όποιοι δεν είναι μέλη να πάνε να γραφτούν ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφίσουν και αυτοί. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ξεκινάμε αυτό που λέμε ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή καταρχήν εκλέγουμε το νέο ή τη νέα πρόεδρο και στη συνέχεια ακολουθεί το έκτακτο συνέδριο, το οποίο θα κάνει πιο εκτενή και αναλυτική συζήτηση για τις αιτίες της πρόσφατης εκλογικής ήττας, για να ξεκαθαρίσει καλύτερα τη φυσιογνωμία, την ιδεολογική και πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, να επικαιροποιήσει το πρόγραμμά του και έτσι ενισχυμένος με όλους αυτούς τους τρόπους ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει τη μάχη που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια να δίνει στην ελληνική κοινωνία. Τα μεγάλα θέματα πάντως παραμένουν ανοιχτά για την κοινωνία και την χώρα και θα πρέπει άμεσα ο ΣΥΡΙΖΑ να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να αποτελέσει ένα γόνιμο πυλώνα αντιπολίτευσης. Ναι, γι' αυτό προκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή να γίνει γρήγορα η εκλογή του Προέδρου και μετά πάλι γρήγορα πριν το τέλος του χρόνου, μετά από δύο, το πολύ τρεις μήνες υποθέτω, να κάνουμε και το συνέδριο για να οριστικοποιήσουμε όλα τα θέματα και να προχωρήσουμε μετά απερίσπαστη. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν τοποθετούμαστε και στα άμεσα ζητήματα που παρουσιάζει η επικαιρότητα. Δεν κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία που έχει φανεί ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από τότε που εκλέχτηκε έχει ξεχαρβαλώσει τη χώρα και είναι και η ίδια μια ξεχαρβαλωμένη κυβέρνηση. Προχωράμε με όλα αυτά και χαράζουμε ένα καλύτερο μέλλον για το ΣΥΡΙΖΑ και για την ελληνική κοινωνία. Οι τρόποι με τις οποίες τα μέλη του κόμματος μπορούν να εγγραφούν είναι αρκετοί, είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία. Ηλεκτρονικά μπορεί να γραφτεί στον iSERIZA όπως λέμε, οπότε όταν θα πάει να ψηφίσει θα είναι ήδη καταγραμμένος ως μέλος. Εάν δεν το έχει κάνει αυτό μπορεί να πάει την Κυριακή, θα συμπληρώσει μια αίτηση εγγραφής μέλους και με 2 ευρώ που θα πληρώσουν όλοι και τα παλιά και τα καινούργια μέλη θα έχει το δικαίωμα ψήφου. Τώρα λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, οι 5 υποψήφοι για την Προεδρία κάνουν αγώνα για την προσέλευση των μελών του κόμματος στην κάλπη και για τον, και τον δικό τους προσωπικό αγώνα. Δημήτρη Χωρίτο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πράγματι, το ζητούμενο πλέον είναι να έχουν μεγάλη προσέλευση Κυριακή στην κάλπη. Εις περίπτωση που η προσέλευση αυτή δεν επιτευχθεί να έχει δηλαδή περίπου 100.000 ψηφοφόρους, αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι δεν θα είναι ισχυρή υποψηφιότητα του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Στις περσινές εσωκομματικές εκλογές, στις οποίες ανεδείχθη εκ νέου νέος πρόεδρος τότε το 22 ο Τσίπρας, είχαν προσέλθει από τα 172.000 μέλη πανελλαδικά του ΣΥΡΙΖΑ τα 152.000. Άρα δοθέτως ότι έχει χάσει, έχει απολέσει ένα αξιοσημείωτο κομμάτι της δύναμής του ο ΣΥΡΙΖΑ, στόχος πλέον και των 5 υποψηφίων είναι τουλάχιστον τα 2/3 των μελών να προσέλθουν στην κάλπη, δηλαδή περί τις 100.000. Δύσκολο
πιστεύω ότι θα είναι λιγότεροι και μάλιστα εάν δεν ήταν η περίπτωση του Κασελάκη να έχει αναστατώσει τους πάντες, να έχει φέρει κυριολεκτικά τα πάνω κάτω και να έχει ανοίξει μια συζήτηση τι πρέπει να επικυριαρχήσει σε αυτές τις εκλογές, το επικοινωνήν ή η πολιτική αυτή καθεαυτή, αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι θα περνούσαν τόσο ήρεμα οι εκλογές, οι εσωκομματικές, που ίσως δεν θα τις είχαμε καταλάβει. Εκτιμάτε, λοιπόν, Δημήτρη, ότι ο κύριος Κασελάκης θα φέρει μέλη να ψηφίσουν? Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο αυτό και το βλέπουμε και κυρίως στις τάξεις της νεολαίας, στα social media. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι που είναι υπέρ του Κασελάκη, που αν μη τι άλλο εκφράζουν την προτίμησή τους στο πρόσωπό του. Αυτά τα άτομα, αυτές οι χιλιάδες, δεν είχαν εκφράσει κάποια προτίμηση μέχρι να εμφανιστεί ο Στέφανος Κασελάκης. Οι τέσσερις λοιποί υποψήφοι το πήγαιναν πολύ ήπια, εκφράζοντας πολιτικές θέσεις με χαμηλούς τόνους. Πλέον όμως πιστεύω ότι ο Κασελάκης προσέφερε, άρα η όποια, ας πούμε, προσέλευση θα σχετίζεται και με την παρουσία του. Και βέβαια και να πούμε, Δημήτρη, ότι και οι μετρήσεις που μέχρι στιγμής έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν μια πραγματική μάχη μεταξύ της κυρίας Αξιόγλου και του κυρίου Κασελάκη. Έτσι, αλλά δεν είναι αξιόπιστες αυτές οι μετρήσεις, διότι γίνονται σε πολλαπλά επίπεδα, στο ευρύ κοινό, δηλαδή όχι μόνο σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ και κατά τρίτον σε αυτούς που θα προσέλθουν στην κάλπη. Σε αυτούς που θα προσέλθουν στην κάλπη πρώτος βγαίνει ο Κασελάκης. Άρα ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Ώρες μένουν για να βρεθούν στην κάλπη. Ουδής γνωρίζει. Είναι ευκρινές ότι Αξιόγλου Κασελάκης έχουν ξεχωρίσει. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι το δίδυμο που θα πάει στη δεύτερη Κυριακή. Είδομαι. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Έφτασαν τελικά τις 7 οι προφυλακίσεις για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού στο Αγρίνιο. Όσες δηλαδή και οι συλλήψεις την περασμένη εβδομάδα μετά από οπαδικό επεισόδιο. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Από ό,τι βλέπουμε αγριεύει σε εισαγωγικά και το πνεύμα της δικαιοσύνης για τα οπαδικά επεισόδια. Όλα συνέβησαν στο πάρκο γύρω από το Αγρίνιο στις 7 Σεπτεμβρίου. Μία ομάδα 5 ατόμων με μοτοσυκλέτες έκανε βόλτα, εντόπισε όμως μία άλλη ομάδα, μία άλλη μοτοσυκλέτα με 2 άτομα, τα οποία ήταν αντίπαλης ομάδας. Στην παρέα των 5 προσθέθηκαν ακόμα 2 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν μάλιστα την επόμενη, ήταν οι πρώτοι που συνελήφθησαν. Η παρέα λοιπόν των 7 όπου είχε γίνει, ακινητοποίησε το άλλο δίκυκλο, κατέβασε τους 2 αναβάτες, τους πέταξε στο δρόμο, τους χτύπησαν με κλωτσιές, με μπουνιές, χρησιμοποίησαν μάλιστα και τα μαχαίρια που είχαν στην κατοχή τους, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί με το μαχαίρι στο μυρό και να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Στο σημείο εκείνο το βράδυ έφτασε η αστυνομία, προσπάθησαν να διαφύγουν, την επόμενη μέρα συνελήφθησαν οι 2, στα επόμενα 24 ώρα συνελήφθησαν και οι επόμενοι, τμηματικά πήγαιναν για να απολογηθούν. Τμηματικά λοιπόν αποφάσισε και η δικαιοσύνη την προφυλάκησή τους. Σήμερα απολογήθηκε ο τελευταίος, προφυλακίστηκε και αφού για παράβαση του νόμου του αθλητικού, για απόπειρες ανθρωποκτονίας. Ήτανε πολλές οι κατηγορίες στις οποίες τους απέδωσε η δικαιοσύνη. Πάντως και οι 7 θα οδηγηθούν αύριο στη φυλακή σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα. Και μάλιστα έτσι στέλνει και ένα μήνυμα το ελληνικό κράτος ότι πρέπει αυτά τα φαινόμενα να εξαλειφθούν, γιατί οι ποινές θα είναι σκληρές. 7 συλλήψεις λοιπόν, 7 προφυλακίσεις. Αν χρειαστεί θα τα πούμε και στη συνέχεια, Κωνσταντίνα, για άλλα θέματα. Προβληματισμός τώρα επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο για τα κατά πόσο τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δώσουν ουσιαστική όθηση στην οικονομία. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει εκτίμηση ότι θα εξαγγελθούν μέτρα που θα αφορούν τους πληγέντες της Θεσσαλίας, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα ελεύθερων δημοσιονομικών χειρισμών γενικότερα για την οικονομία. Μικρό καλάθι κρατούν σε τοπικό επίπεδο επιχειρηματίες για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκτιμούν ότι ένα νέο κύμα ακρίβειας θα καλύψει περισσότερα προϊόντα, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην μπορούν να αγοράσουν. Καταρχήν, οι οποίες όμως διαστόματος κυβερνητικών παραγόντων
Άφησαμε δεθεί ότι θα στραφούν πάρα πολλά, μεγάλα κονδύλια, πάρα πολλά κονδύλια προς τους φυγέντες της Θεσσαλίας. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό έχει αφήσει να εννοηθεί η κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ένα μεγάλο κύμα ακρίβειας να διωκώνεται εξαιτίας της Θεσσαλίας, το οποίο είναι αδικαιολόγητο σε μεγάλη κλίμακα. Μπορεί ενδεχομένως να προκύψουν κάποιες ελλείψεις στο μέλλον, όχι σήμερα, διότι η ζημιά είναι σήμερα ακόμα, τα αποτελέσματα δεν έχουν συνυφανεί στην αγορά. Όμως οι ανεξέλεγκτοι φορείς της αγοράς βρήκαν ευκαιρία και αρχίζουν τις ανατιμήσεις. Οι ανατιμήσεις αυτές θα έχουν γενικότερες επιπτώσεις και στον επιχειρηματικό κόσμο, διότι όταν κάποιος αγωνίζεται καθημερινά να βγάλει τα προστοζήν, με τι ώρες θα πάει να αγοράσει από τον οποιονδήποτε. Μεγάλο αγκάθι παραμένει ο πρωτογενής τομέας που μέχρι σήμερα είναι παραγωνισμένος. Προϊόντα δεν παράγονται και αυτά που πολλούνται οι μεσάζοντες τα παίρνουν σε χαμηλές τιμές που δεν εξασφαλίζουν καθόλου αγροτικό εισόδημα. Ο πρωτογενής τομέας, ο παραγωγικός ιστός της χώρας, είναι πλήρως απολογισμένος και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε συνεχείς εισαγωγές. Αν γίνετε μια βόλτα στην Ήπεθρο θα δείτε τα περισσότερα χωράφια είναι παρατημένα και χέρσα. Αν κάνετε μια βόλτα στα αγοριά θα δείτε τους αγρότες παραγωγούς να διαμαρτύρονται για την μεγάλη ανατίμηση που έχουν υποστεί οι πρώτες ύλες και την αδυναμία να υλοποιήσουν, να προβούν σε οποιαδήποτε καλλιέργεια και να έχει θετικό αποτέλεσμα τέλος του χρόνου. Εκείνο που ζητούν είναι μια ουσιαστική στήριξη, καθώς έχει ανέβει το κόστος ενέργειας και οι επιχειρηματίες είναι όμοιροι των χρεών τους. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κόστη των πρώτων υλών, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος της ενέργειας και καθιστά τις επιχειρήσεις όμοιρους των χρεών τους στο τέλος. Θα έπρεπε να σκύψει η κυβέρνηση και να δει εκ του μηδενός όλη αυτή την ιστορία. Ωστόσο, τα αθρώα λάθη των πολιτικών που ακολουθήθηκαν έχουν φέρει την επιχειρηματικότητα αλλά και την οικονομία σε δυσχερή θέση. Δεν γίνεται γύρω-γύρω να χτίζονται καινούργια εργοστάσια σε όλα τα κράτη μας και εδώ να μην χτίζεται κανένα. Δεν γίνεται γύρω-γύρω να έχουμε παραγωγές στο πρωτογενή τομέα και εμείς να μην έχουμε εδώ, να έχουμε εμείς περιορισμένοι που έχουμε τις καλύτερες προοπτικές σε αυτόν τον τόπο, να την έχουμε. Δεν γίνεται να διώχνουμε τους επιστήμονες στο εξωτερικό και να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να διαπέμπουν και εδώ να μην γίνεται τίποτα. Αυτά περιμένω εγώ να ακούσω, αυτά περιμένει να ακούσει ο κάθε Έλληνας πολίτης, ο οποίος αγωνιά για το αύριο το δικό του, για το αύριο του παιδιού του. Θα ακούσουμε λοιπόν και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και θα κρυθούν από το αποτέλεσμα όλα αυτά. Πάμε τώρα στο συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς άνοιξε σήμερα η Εθνική Οδός σε Θεσσαλονίκη Αθήνα. Έχουμε αλλαγές στα διόδια. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Από τις 5 το απόγευμα η Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης τέθηκε και πάλι σε κυκλοφορία από την αριστερή όμως λωρίδα και για τις δύο, εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις προς το παρόν, αποκλειστικά για γεωταχή αυτοκίνητα και οχήματα μέχρι βάρους 3,5 τόνων. Ο λόγος προφανώς υποχώρησαν τα νερά από τα πρανή του αυτοκινητόδρομου και έπειτα από σχετικές επιθεωρήσεις που έγιναν αποφασίστηκε να δοθεί η κυκλοφορία. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και πότε θα ανοίξει ο δρόμος και για τα βαρέα οχήματα. Εξαιρούνται δηλαδή από αυτή την απόφαση τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Πάντα όμως με εξαίρεση τα οχήματα της πολιτικής προστασίας, τα κρατικά οχήματα κάθε κατηγορίας και όσα γενικώς παρέχουν υπηρεσίες στις πληγείς περιοχές. Αυτά μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Να σου πω ότι επίσης λόγω αυτής της απόφασης πάβει και από τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου, αύριο δηλαδή, η πάυση μάλλον της ίσπραξης των διοδίων, αναστέλλεται δηλαδή, για τα οχήματα αυτά, αλλά πάλι μέχρι βάρους 3,5 τόνων. Τα μεγαλύτερα οχήματα θα συνεχίσουν να περνούν δωρεάν, επειδή υπάρχει ακόμα αυτός ο περιορισμός, όπως είπαμε, από την Αθηνών Θεσσαλονίκης και αυτή η ρύθμιση αφορά τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, τα διόδια της Εγνατίας Οδού μεταξύ Θεσσαλονίκης και διασταύρωσης με την Ιόνια Οδό και κατά μήκος της Ιόνιας Οδού, ανεξαρτήτως κατευθύνσεων. Να πούμε επίσης ότι για τα υπόλοιπα οχήματα, τα βαρέα οχήματα δηλαδή που συνεχίζουν να έχουν απαγορευτικό από την Αθηνών Θεσσαλονίκης, θα πάρουν μια παράταση 48 ώρων επίσης για να περνάνε ελεύθερα χωρίς να πληρώνουν από τα συγκεκριμένα διόδια. Αυτή ήταν η απόφαση. Σιγά σιγά τραβήδονται τα νερά και βλέπουμε να αποκαθίσταται κάπως τουλάχιστον η ισορροπία στις μεταφορές τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Τώρα για το τρένο
τα έχουμε πει, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα απαιτηθεί πάρα πολύς χρόνος για να αποκατασταθεί τουλάχιστον μια υποτυπώδης σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Νοτίου και Βορείου Ελλάδας. Και κυρίως θα απαιτηθούν και πάρα πολλά χρήματα, έφη, εκατομμύρια. Μια πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για τουλάχιστον 160 εκατομμύρια και βλέπουμε. Ωστόσο, ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι η Εθνική Οδός Σωτήρια. Έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές, κάποια προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό τουλάχιστον δόθηκε το πρώτο ρεύμα, το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Έτσι, δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τουλάχιστον τη στατικότητα του δρόμου σε εκείνο το σημείο που είχε πλημμυρίσει. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Καλό βράδυ και να πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα και πάλι στη συνάδελφο Κωνσταντίνα Παλαιολόγου να μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από την δίκη Πισπυρίγκου, Κωνσταντίνα. Έφη, ανεβαίνουν οι τόνοι από την ώρα που ξεκίνησε μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, δηλαδή του Αυγούστου, που έχουν διακοπές οι δικηγόροι, η ένταση είναι καθημερινή. Σήμερα κατέθεσε για δεύτερη μέρα η ιατροδικαστής Ουρανία Δημοκοπούλου. Είναι η ιατροδικαστής η οποία υποστηρίζει ότι η 9χρονη Τζορτζίνα δεν δηλητηριάστηκε με κεταμίνη, αλλά πέθανε από υποθρεψία σε συνδυασμό με λίμωξη αναπνευστικού και επιληψία. Σήμερα λοιπόν, μεταξύ άλλων, είπε ότι είχε λίμωξη το παιδί του αναπνευστικού, είχε υγρούς ρόγχους, ίσως είχε ξεκινήσει ήδη και πνευμονικό είδημα μαζί με την υποθρεψία, είχε παράλληλα και λίμωξη του αναπνευστικού. Το διαβάζω ακριβώς όπως το δήλωσε. Είχε επιληψία, είχε και λίμωξη. Ένα παιδί σε 5 ημέρες έχει κάνει 14 περιστατικά. Ήδη από το προηγούμενο 24ωρο το παιδί είχε σταδιοδρομηθεί. Πόσο άλλο λέει να αντέξει ένα παιδί. Μάλιστα, η ιατροδικαστής εξεράγει κιόλας, Έφη, απέναντι στην πρόεδρο του δικαστηρίου, λέγοντας ότι με έχετε εδώ 6 ώρες και στέκομαι. Δέχομαι απειλές, έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Αν οι ιατροδικαστές οι προηγούμενοι είχαν διαβάσει σωστά τα ιατρικά δεδομένα, εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Εσείς, λέει, με κατηγορείτε ότι δεν έχω διαβάσει τους ιατρικούς φακέλους. Με την πρόεδρο του δικαστηρίου να της απαντά ότι εμείς ούτε σας εκφοβήσαμε, ούτε σας απειλήσαμε. Αν είστε φορτισμένοι συναισθηματικά, της είπε η πρόεδρος, δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό. Είμαστε εδώ για να δικάσουμε μία υπόθεση. Θέλουμε να δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί. Εμείς δεν σας κατηγορήσαμε για κάτι και δεν κατάλαβα, της είπε η πρόεδρος, από πού πυροδοτήθηκε αυτή η έντασή σας. Έφη, η υπόθεση ουσιαστικά μπαίνει στην τελική ευθεία. Έχουν ξεκινήσει οι μάρτυρες υπεράσπισης της κατηγορουμένης. Χθες κατέθεσε η μητέρα και η αδερφή της, αλλά και ο πατριός της. Πολλοί υπολόγιζαν ότι αρχές Νοεμβρίου θα είχαμε την απόφαση. Μην ξεχνάμε ότι είναι να ξεκινήσει και με μια δεύτερη δίκη για τα άλλα δύο παιδιά. Αλλά από ό,τι δήλωσε ο συνήγορός της, μάλλον θα έχουμε δικαστική απόφαση, δηλαδή θα τραβήξει μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης. Πάντως, μέσα στο 2023 θα εκτιμάτε ότι θα έχουμε την απόφαση για αυτήν την πολύκροτη υπόθεση. Και θα έχει ξεκινήσει και η επόμενη δίκη, λογικά. Να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνα. Τώρα θύμα επιτίδιων έπεσε μια πατρινή επιχειρηματίας. Άγνωστος την πήρε τηλέφωνο και τη συστήθηκε ως υπάλληλος της ΔΕΔΙΕ, που δήθεν θα της επέστρεφε χρήματα για το ρεύμα που είχε καταναλώσει. Η γυναίκα δέχτηκε στο τηλεφωνό της ένα link, μέσω του οποίου γνωστοποίησε τους τραπεζικούς κωδικούς, οπότε ήταν εύκολη αφαίρεση χρημάτων. Τελικά της πήραν 7.500 ευρώ, ωστόσο τελικά τα χρήματα τελευταία στιγμή μπλοκαρίστηκαν και η γυναίκα γλίτωσε από τα χειρότερα. Θύμα απάντησε, πέσε μια 53χρονη γυναίκα στην Πάτρα. Δέχτηκε κλήση στο κινητό της από άγνωστο άνδρα, ο οποίος της συστήθηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ. Ο άνδρας την ενημέρωσε πως δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το ρεύμα που είχε καταναλώσει, την οποία θα ελάμβανε σε τρεις δόσεις των 265 ευρώ η καθεμία. Είναι μια σπήρα που με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλη της ΔΕΔΙΕ, από ό,τι έχω μίλησα με την επιχειρηματία, με την κυρία που της πήρα τα χρήματα, παίρνουν τηλέφωνο μέσα στο μεσημέρι, ευκνηδιάζουν τον κόσμο, λένε ότι θα σας φέρουμε, θα σας δώσουμε χρήματα από το Full Pass και αυτά που δίνει η κυβέρνηση πίσω, οπότε εκεί την πατάνε και δίνουν τους κωδικούς, με κάποια link που τους δίνουν, δίνουν το κωδικό του Viber και μετά μπαίνουν στους λογαριασμούς και τους μεταφέρουν τα χρήματα. Για να εμπιστωθεί το υποτιθέμενο ποσό, ο άνδρας έστειλε στη γυναίκα ένα link, το οποίο μόλις πάντησε, την μετέφερε σε ένα περιβάλλον που προσομοίαζε με αυτό της τραπεζάς της, όπου η παθούσα καταχώρησε στα στοιχεία της κάρτας της
γνωστοποιώντας παράλληλα στον δράστη τους κωδικούς που λάμβανε στο κινητό της μέσω Viber. Η γυναίκα ενημερώθηκε τελικά από την τράπεζα ότι από τον λογαριασμό της είχαν μεταφερθεί σε 6 συναλλαγές το χρηματικό ποσό των 9.500 ευρώ. Τα χρήματα κατάφερε και τα με γρήγορες κινήσεις που έκανε και με την τράπεζα και με την ασφάλεια πατρών, με το ηλεκτρονικό έγκλημα, καταφέρανε και εγκλωβίσαν τα χρήματα στις τράπεζες. Από τη μία επιχείρηση που είχαν πάει τα χρήματα αυτά τα έχει πάρει πίσω και περιμένει από ό,τι έχουν πει τις τράπεζες μέσα στις επόμενες ημέρες να πάρει και τα υπόλοιπα. Ήταν από τις τυχερές, αλλά πρέπει ο κόσμος, γιατί τώρα που συζητάω, μαθαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει αυτό το πρόβλημα και δεν το λέει, ίσως ντρέπεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καλό είναι να τα βγάζουμε αυτά προς τα έξω, οπότε να μαθαίνει ο κόσμος, να μαθαίνουν και οι υπόλοιποι πολίτες ότι γίνεται, να είμαστε λίγο υποψιασμένοι. Εκείνο που ξεκαθαρίζεται είναι ότι ο ΔΟΔΙΕ ούτε μία αρμοδιότητα έχει αναφορικά με τα θέματα τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος ή και με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για λογαριασμούς ρεύματος. Συνεπώς, ξεκαθαρίζεται ότι ο ουδής υπάλληλος ή εκπρόσωπος του ΔΟΔΙΕ επικοινωνεί με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για θέματα που αφορούν σε συναλλαγές που σχετίζονται με την προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Από ό,τι μου είπε, ήταν πάρα πολύ πιστικοί, ευγενικότατοι και ξέρανε και στοιχεία δικά της πάρα πολλά. Δηλαδή, ξέρανε πράγματα που ήταν το μαγαζί της, τι λογαριασμούς είχε, πού είχε λογαριασμό. Δηλαδή, πράγματα που πίστευε ότι είναι κάποιος που του δημοσίου, κάποιος που έχει κάποια επαφή με, τουλάχιστον με τη ΒΒΕ ή με το δημόσιο. Μέγαρο, 24 Σεπτεμβρίου. Ελένα Τίχινα, Δημήτρης Πλατανιάς. Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, το Μέγαρο τιμά την ανυπέρβλητη ντίβα με ένα μεγάλο γκαλά όπερας. Η νέα πρωταγωνίστρια στις μεγαλύτερες λυρικές σκηνές του κόσμου, Ελένα Τίχινα, και ο διεθνούς βεληνικούς βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς ερμηνεύουν αγαπημένες άριες των Βέρντι, Πουτσίνι, Λεονκαβάλο. 24 Σεπτεμβρίου, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον αρχιμουσικό Λουκά Καριτινό. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Τα ανοιχτά μέτωπα της εστίασης με κυρίαρχο το μισθολογικό κόστος συζήτησαν μέλη του ΣΚΙΑΝΑ με τον Υπουργό Εργασίας Άδωνη Γεωργιάδη. Τα μηνύματα που έλαβαν ήταν ενθαρρυντικά. Ωστόσο, ο προβληματισμός στην εστίαση είναι μεγάλος εξαιτίας των ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες από την καταστροφή του Θεσσαλικού κάμπου. Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας Άδωνη Γεωργιάδη είχαν τα μέλη του ΣΚΙΑΝΑ στην Αθήνα. Μεγάλο ζητούμενο η κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του προσωπικού, δεδομένου ότι η λειτουργία των επιχειρήσεων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Οπότε ο ΣΚΙΑΝΑ συμμετέχει στη διαβούλευση για τα εργασιακά ως πρωτοβάθμιο σωματείο και στα πλαίσια της συνάντησης του εστίαση Greece με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας συμμετείχαμε και εμείς. Εκεί θέσαμε πάγια αιτήματα του κλάδου που δημιουργούν στευλώσεις και εκτοξεύουν το κόστος των εργασιακών στην εστίαση. Ο Υπουργός έδειξε να κατανοεί. Μας διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσουμε τα ραντεβού με τα τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου ώστε να έχουμε απαντήσεις στο θέμα αυτό και ελπίζουμε κάποια από τα αιτήματά μας να μας ακουστούν. Κοιτάξτε, το βασικό θέμα είναι η μείωση του κόστους, του μη μισθολογικού κόστους, όπως λέγεται. Η εστίαση έχει πολλές παθογένειες και στρεβλώσεις, γιατί η βασική μας δουλειά συμβαίνει και πραγματοποιείται στις αργίες, τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις γιορτές, και αυτό εκτοξεύει μόνο το κόστος. Άρα, εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος για να είμαστε μετά σύνομοι και να είναι όλοι ασφαλισμένοι και όλοι όπως πρέπει να είναι. Τα μηνύματα από τη συνάντηση είναι ενθαρρυντικά. Μένει όμως να φανεί στην πράξη τι τελικά θα γίνει το επόμενο διάστημα. Ναι, με τον κύριο Άδωνη ήταν θετική. Πάντα είναι θετική τα ραντεβού με τον κύριο Άδωνη, πάντα καταλήγουν φέτος με ένα χαμόγελο. Ελπίζουμε να παραμείνει το χαμόγελο και στην συνέχεια. Εκτός όμως από το μη μισθολογικό κόστος, μεγάλη είναι και η ανησυχία για τις αυξήσεις των τιμών στις πρώτες ύλες το επόμενο διάστημα λόγω των καταστροφών στη Θεσσαλία. Οι πρώτες ύλες έχουν εκτοξευθεί πριν καν την καταστροφή αυτή που έγινε, που πρώτα προέχει ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά εμείς κοιτάμε πλέον και τις μακροχρόνιες συνέπειες. Ήταν ένα τρομερά μεγάλο κομμάτι παραγωγής και κτηνοτροφίας και αγροτικών προϊόντων. Αναμενόμενα θα έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, έξτρα από αυτές που έχουμε ήδη, και πράγμα το οποίο
Νομίζω ότι είναι δυσβάστατο για την εστίαση και δεν ξέρουμε ακόμα με ποιο τρόπο μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αυξήσεις στις τιμές αναγκαστικά θα γίνουν ελεγχόμενες, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να απορροφήσουμε όλη αυτή την αύξηση των τιμών. Τελικά, ο φετινός χειμώνας προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολος για τον κλάδο που δέχεται ένα ακόμη σφυροκόπημα από την ακρίβεια. Σε 2 χρόνια μέσα έχουμε αύξηση 70% στο μοσχαρίσιο κρέας και χαμηλότερα στο χοιρινό και στα πουλερικά που λέμε και σε ό,τι υπάρχει. Τρομερή αύξηση στο λάδι, μεγάλη αύξηση στα παράγωγα όπως είναι βούτυρα, ελιέλαια κτλ. Και τώρα περιμένουμε ακόμα μεγάλες αυξήσεις, ακόμα και στα σιτηρά. Και δεν μπορούμε πλέον να το παρακολουθήσουμε. Έχουμε κάποιες εξελίξεις στην τραγωδία του Πειραιά στο Blue Horizon. Κωνσταντίνα, έχουμε 2 ναυτικούς ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Από τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, Έφη, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει προφυλακιστεί ο πλοίαρχος που είναι από την Αχαΐα, αλλά και ο ύπαρχος. Υπήρχαν 2 ακόμα, ο υποπλοίαρχος και ο ναύκληρος. Ο υποπλοίαρχος ήταν στο νοσοκομείο, πήγε να τον δει εκεί η ανακρίτρια που είχε υποστεί ισχυμικό επεισόδιο και εκκρεμούσε για αυτόν αλλά και για τον ναύκληρο η απόφαση. Εισαγγελέας και ανακριτής είχαν διαφωνήσει. Συνεδρίασε λοιπόν σήμερα το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε να αφαιθούν και οι 2 ελεύθεροι, με τους όρους να μην βγουν από τη χώρα και να προσέρχονται για παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Οι άλλοι 2 παραμένουν προφυλακισμένοι για τη γνωστή υπόθεση της δολοφονίας. Γι' αυτό κατηγορούνται του 35χρονου Αντώνη από την Κρήτη. Να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνα. Σήμερα άνοιξε, κυρίες και κύριοι, η πλατφόρμα για το Market Pass 2. Το σύστημα είναι ανοιχτό για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Πάμε να δούμε εμείς όλες τις λεπτομέρειες αμέσως τώρα. Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μπόκαρης, φοροτεχνικός. Κύριε Μπόκαρη, καλησπέρα σας. Market Pass 2, λοιπόν, άνοιξε σήμερα το σύστημα. Από σήμερα 15 Σεπτεμβρίου έως την 31 Οκτωβρίου του 2023, η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις και διορθώσεις των παλιών αιτήσεων. Ειδικά για τους δικαιούχους που έχουν λάβει την ενίσχυση για τους μήνες Φεβρουάριο έως και Ιούλιο του 2023, γίνεται αυτεπάκτητη εξέταση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 46 και δεν απαιτείται η υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δύναται να εισέλθουν στην εφαρμογή και να τροποποιήσουν την αίτησή τους μόνο σε ό,τι αφορά τον αριθμό του λογαριασμού τους, να αλλάξουν κάποιο το IBAN, είτε να κάνουν αλλαγή από ψηφιακή χρεωστική κάρτα σε τραπεζικό λογαριασμό ή από τραπεζικό λογαριασμό σε χρεωστική ψηφιακή κάρτα. Όσες αυταπάκριτα αιτήσεις ήδη των δικαιούχων δεν τροποποιηθούν ή υποβληθούν οριστικά εκ νέου με τις επιθυμητές τροποποιήσεις μέχρι την 25 Σεπτεμβρίου του 2023, θα προωθηθούν για πληρωμή έως 29 Σεπτεμβρίου και δεν θα είναι δυνατόν να τροποποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, όσες υποβληθήσεις αιτήσεις γίνουν για όσους δεν είχαν κάνει αιτήσεις, αυτοί θα πληρωθούν πάλι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εφόσον την έχουν κάνει μέχρι τις 25. Άρα λοιπόν και κάποιος που δεν είχε κάνει καθόλου, δεν είχε καταθέσει καθόλου αίτηση για το Market Pass, μπορεί τώρα, κύριε Μπόκαρη. Μπορεί από σήμερα και μέχρι 31 Οκτωβρίου να υποβάλει την αίτησή του. Βέβαια, καλό είναι να την υποβάλει τώρα για να μπορέσει να πληρωθεί μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Διαφορετικά θα πληρωθεί στο τέλος Οκτωβρίου. Μάλιστα. Χωρίς προβλήματα γίνονται οι αιτήσεις. Οι αιτήσεις γίνονται κανονικά, προς το παρόν δεν υπάρχουν προβλήματα για αυτούς που δεν είχαν κάνει. Και για όσους θέλουν να κάνουν τις αλλαγές που προείπαμε, μπορούν να έρθουν να τις κάνουν. Η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά. Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Μπόκαρη, γιατί μιλάμε... Υπάρχει από τις αρχές της εβδομάδας, με πολλά τηλέφωνα για το πότε θα ανοίξει και ειδικά για αυτούς που δεν την είχαν κάνει για τον οποιοδήποτε λόγο, για να έρθουν από σήμερα να κάνουν τις αιτήσεις τους. Έχει ήδη πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο στο δικό μας γραφείο,
σε όλα τα γραφεία της Πάτρας για να κάνει τις αιτήσεις που δεν είχαν κάνει. Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου, για να πάμε σε άλλο θέμα, στις αποδείξεις, κύριε Μπόκαρη? Προκειμένου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να πατάξει τη φοροδιαφυγή με τις πλαστές ταμιακές μηχανές, από 1η Νοεμβρίου όλες οι ταμιακές μηχανές που είναι συνδεμένες με το τάξη θα πρέπει στο κάτω μέρος ή στο επάνω μέρος να έχουν και την ένδειξη του QR σε όλες τις αποδείξεις ελληνικής. Με αυτό το σύστημα δείχνει ότι όλες οι αποδείξεις πηγαίνουν να δεν δηλώνονται και δεν μπορεί έτσι η επιχείρηση να μειώσει τα έσοδά της. Κατά αυτόν τον τρόπο θα υποβάλει και σωστά το ΦΠΑ της. Σε περίπτωση που δεν βγαίνει το QR αυτό στις αποδείξεις από 1η Νοεμβρίου, θα θεωρείται ως μη εκδοθήσα η απόδειξη και πάνω από 10, όπως γνωρίζουμε, θα γίνει η επιχείρηση. Ωστόσο, δεν αλλάζει κάτι για τους καταναλωτές. Για τους καταναλωτές δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει. Και βέβαια, όταν τους καταναλωτές καρφώσει σε εισαγωγικά στο ΣΔΟΕ την επιχείρηση αυτή, θα έχει και μόνος έκπτωση του φόρου, εάν και εφόσον πληρώνει φόρο. Να πάμε όμως και σε ακόμη ένα επίδομα, όσο αυτά υπάρχουν ακόμη, το Youth Pass. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα 150 ευρώ, κύριε Μπόκαρη? Η πλατφόρμα αυτή ανοίγει το Νοέμβριο και αφορά όσα άτομα κλείσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους τον προηγούμενο χρόνο ή το 19ο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αιτήσεις θα γίνονται από εμάς και δικαιούχοι θα είναι φορολογική κατοικία Ελλάδος, αυτοί που έχουν συμπληρώσει το 18ο και 19ο έτος της ηλικίας τους και υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα. Αυτοί οι φορολογούμενοι, επειδή είναι μικρά τα παιδιά, είναι μικρά παιδιά σε εισαγωγικά, θα πρέπει να έχουν πάει στην εφορία και να βάλουν κωδικούς τάξης. Γιατί οι αιτήσεις αυτές θα γίνουν με κωδικούς τάξης. Και καλό είναι που το λέμε από σήμερα, αν και θα ανοίξει το Νοέμβριο η πλατφόρμα, έτσι ώστε να προετοιμαστούν οι φορολογούμενοι, οι γονείς ή τα παιδιά, προκειμένου να βγουν υποδικοί και να υποβληθούν οι αιτήσεις. Να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Και βέβαια σε ευχηθούμε ότι θα υπάρξει αυτό το επίδομα, κύριε Μπόκαρη, γιατί μαθαίνουμε ότι θα έχουμε κόφτη στα επιδόματα και στις επιδοτήσεις γενικότερα. Το συγκεκριμένο επίδομα θα υπάρξει και εδώ δεν θα υπάρξουν ούτε περιουσιακά κριτήρια, ούτε εισοδηματικά κριτήρια. Άρα λοιπόν από τον Νοέμβριο ανοίγει. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Μπόκαρη, για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.